Πρεμιέρα σήμερα στο Ατσαλένιο για τις μεικτές ομάδες με το Ηράκλειο να φιλοξενεί το Ρέθυμνο και πριν την σέντρα των αγώνων K14 και K16 κρατήθηκε ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Στο παιχνίδι των μεικτών K14 το Ρέθυμνο είχε καλύτερη παρουσία από το ξεκίνημα και πίεσε την εστία των γηπεδούχων. Πολλές ευκαιρίες αλλά και δοκάρι στα πρώτα λεπτά με τον τερματοφύλακα Κετένογλου να κρατάει το 0 για το Ηράκλειο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν στη συνέχεια να προηγηθούν με ωραίο σουτ του Καλογεράκη στο 30 λεπτό. Το 1-0 διατηρήθηκε στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές της επανάληψης ο Ριακιωτάκης έκανε εξαιρετική ενέργεια αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αγγίζοντας το δεύτερο γκολ. Το Ρέθυμνο ήταν πιο αποτελεσματικό στη συνέχεια και ο Χουσεΐν ισοφάρισε στο 58 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ψυχολογία από τον γκολ και να φτάνουν 3 λεπτά αργότερα στην ανατροπή με 1-2 χάρη σε γκολ του Χριστίδη. Οι γηπεδούχοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το τέλος με Καδιανάκη, Κουρουγιαβούρη και Ριακιωτάκη, αλλά δεν μπόρεσαν να ισοφαρίσουν και να αποφύγουν την ήττα στην πρεμιέρα. Ακολούθησε το μάτς των μεικτών K16. Με το Ηράκλειο να βρίσκει ρυθμό από νωρίς, να δημιουργεί ευκαιρίες και να φτάνει στο γκολ στο 31ο λεπτό με σούτ από τον Τζαγκαράκη. Στην επόμενη φάση και στην μοναδική επιθετική επίσκεψη του Ρεθύμνου, ο Βαρούχας με εξαιρετική κεφαλιά ισοφάρισε 1-1, που ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το Ηράκλειο να ψάχνει το δεύτερο γκολ και το σημείωσε τελικά στο 52 μετά από ωραία ενέργεια του Καλέργη και κοντινό πλασέ του Πρέντι. Ο ίδιος παίκτης μετά από κόρνερ του Χότζα στο 62 έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα με την μεικτή έψη να παίρνει προβάδισμα με 3-1. Ωστόσο το Ρέθυμνο ξαναμπήκε στο παιχνίδι στο 74 με τον Γρηγοράκη και θα μπορούσε και να ισοφαρίσει έχοντας μεγάλη ευκαιρία λίγο αργότερα. Τελικά το Ηράκλειο έκανε διαχείριση και στην τελευταία φάση του αγώνα διασφάλισε τη νίκη με 4-2 με το δεύτερο γκολ του Τσαγκαράκη μετά από αντεπίθεση και συνδυασμό των Καλογιαννάκη και Πρέντι, με την νίκη να πανηγυρίζεται από τους γηπεδούχους.